Μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές, οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία αγωνίζονται να περιορίσουν τις απώλειές τους. Η Γερμανία και η Γαλλία παίζουν το αντιτουρκικό χαρτί. Στην Ιταλία, ο Πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη καταγγέλει την αριστερά για την εις βάρος του σκανδαλολογία. Αλλά και στην Βρετανία, του εργατικού κέντρου αριστερού Πρωθυπουργού Μπράουν, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Οι ατασταλίες των βουλευτών του έχουν φέρει τη δημοτικότητα της κυβέρνησης στον αδύρ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν θα πρέπει σε μία εβδομάδα με τις ευρωεκλογές να αποδείξει ότι η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν παραπέει. Μετά από 22 χρόνια η δημοτικότητα των εργατικών βρίσκεται στο ναδύρ, κάτω από το 20%. Παραδόπιστοι βουλευτές και υπουργοί κατέτρωγαν τη λαϊκή εμπιστοσύνη, χρεώνοντας τον κόσμο δαπάνες για κάθε καπρίτσιο. Είχαν δικό τους παγκάρι το κρατικό ταμείο. Δεν σέβονταν ούτε τη μνήμη των ηρών πολέμου. Frank Cook, the Labour MP for Stockton North, tried to claim for £5 he donated during a Battle of Britain. Memorial Service. The fees office refused to pay it. Ο Μπράουν κοιμάται με τον εφιάλτη της παρέτησης ή και της πτώσης. Όχι ότι ο ύπνος της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς είναι ελαφρύς. Υπό την πίεση της λαϊκής δυσαρέσκειας για την πολιτική τους, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ συμφωνούν στην αλληλοστήριξη. Σε άρθρο που υπογράφουν σε γαλλική και γερμανική εφημερίδα, προσυπογράφουν κοινή στάση απέναντι στην κρίση και για ψηφοθυρικούς εν πολλής λόγους απέναντι στην Τουρκία. Contre l'entrée de la Turquie, Nicolas Sarkozy a rallié Angela Merkel à sa position. L'Union européenne a besoin de frontières. Un élargissement illimité n'est pas possible. Στην Ιταλία, ο Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη καμαρώνει για την υψηλή δημοτικότητα και κατηγορεί την αριστερά ότι διατηρεί στην επικαιρότητα την φημολογούμενη σχέση του με τη 18χρονη κόρη πολιτικού του φίλου για να τον μειώσει στα μάτια των ψηφοφόρων του. Nella campagna che hanno svolto contro di noi, specialmente contro di me, è stata una campagna che si è trasformata in un boomerang. Ο Μπερλουσκόνη απαγορεύει την δημοσίευση 700 φωτογραφιών που τράβηξε παπαράτσι, κατασκοπεύοντας τη βίλα του στη Σαρδινία, και φύλλα προσκύμενες εφημερίδες δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον πρώην αγαπημένο της Λετίσια να χρηματίζεται με 650 ευρώ για να πει την ιστορία κατά πώς συμφέρει, όπως καταγγέλει ο Καβαλιέρε, τους αντιπάλους του. Η εκλογική πανωλευθερία βρίσκεται πρώτον πυλών για τους κυβερνώντες εργατικούς στη Βρετανία. Όχι μόνο στις ευρωεκλογές της Πέμπτης, όπου αναμένεται να συγκεντρώσουν ποσοστό μικρότερο ακόμη και από τους αντιευρωπαϊστές, αλλά και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που κανονικά θα διεξαχθούν το 2010. Για πρώτη φορά εδώ και 22 χρόνια, οι εργατικοί καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με 22%, πολύ πίσω από τους συντηρητικούς που με 40% διατηρούν σταθερό προβάδισμα, αλλά και τους φιλελεύθερους δημοκράτες που έπονται στη δεύτερη θέση με 25%. Η αντιπολίτευση ζητά επιτακτικά πλέον πρόωρες εκλογές. Και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος έχει ξεσπάσει ενταρσία, με αρκετούς δελφίνους να θέτουν ανοιχτά ζήτημα ηγεσίας. Would you stand aside for the sake of the party? No, because I'm dealing with the issues at hand. I'm dealing with the economy every day. Κρίσιμο τεστ για την ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων θα είναι οι ευρωεκλογές και στη Γερμανία. 4 μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις δίνουν το προβάδισμα με 39% στους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές, αλλά 5,5 μονάδες πιο χαμηλά συγκριτικά με τις ευρωεκλογές του 2004. Οι σοσιαλδημοκράτες αντίθετα μπορεί να έρχονται δεύτεροι με 25%, έχουν όμως αυξήσει τη δύναμή τους. Ανάλογη τάση παρουσιάζουν και τα μικρότερα κόμματα, με εξαίρεση τους πράσινους. Στη Γαλλία, το κυβερνόν δεξιό ΙΕΜΠΕ διατηρεί την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις με 26%, 6 μονάδες μπροστά από τους σοσιαλιστές. Παρουσιάζει όμως μικρή πτώση στην προτίμηση των ψηφοφόρων, αρκετοί από τους οποίους στρέφονται στα μικρότερα κόμματα, όπως τους κεντρώους του Φρανσουά Μπαϊρού που βρίσκονται σε τρίτη θέση με 13%. Σε μια προσπάθεια να συσπυρώσουν την εκλογική τους βάση, η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζή καλούν με κοινό άρθρο τους όλους τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Τάσσονται υπέρ της συνθήκης της Λισαβόνας, τονίζοντας ότι έτσι θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης και επαναλαμβάνουν εμέσως την αντίθεσή τους στην ένταξη της Τουρκίας. L'Union européenne a besoin de frontières. Un élargissement illimité n'est pas possible. Η οικονομική κρίση και η υψηλή ανεργία απασχολούν πάντως περισσότερο τους ψηφοφόρους στην Ισπανία που στρέφονται προς τη δεξιά. Τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα την πρωτιά με 43%, αφήνοντας τη δεύτερη θέση με 39,3% τους κυβερνώντες σοσιαλιστές του Χωσέ Λουίς Ζαπατέρο.